Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Ήρθε η ώρα να φτιάξεις το δικό σου site e-shop και έχεις πάρα πολλές επιλογές. Μία από τις πολλές επιλογές που πρέπει να κάνεις είναι να επιλέξεις σε ποια πλατφόρμα θα χτιστεί αυτό το site, το e-shop. Αν κάνεις μία αναζήτηση και πάρεις προτάσεις από digital marketing agencies, θα δεις ότι κάποιοι προτείνουν το WordPress, κάποιοι προτείνουν το Shopify, κάποιοι προτείνουν το OpenCart, το PrestaShop ή κάποιοι σου λένε θα το κάνουμε σε μία custom πλατφόρμα γιατί είναι δική μας πλατφόρμα και θα γίνει πάρα πολύ ωραίο. Θα σας πω λοιπόν γιατί εγώ προτείνω να γίνει το site ή το e-shop σας σε WordPress και το προτείνω στο 95% των περιπτώσεων. Ο κύριος λόγος είναι γιατί είναι φθηνό. Προτείνω το WordPress γιατί έχει φθηνά theme, απεριόριστα πάρα πολλά να διαλέξεις, είναι φθηνό στον προγραμματισμό και γενικά έχει φθηνά plugin για λειτουργίες που μπορεί να χρειαστείς. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι εγώ θα σου το κατασκευάσω και αν δεν σου αρέσει, τότε μπορείς να το πάρεις όπως είναι, να πας σε έναν άλλο προγραμματιστή. Είναι εύκολο να βρεις προγραμματιστή και να σου το κάνει έτσι όπως θέλεις. Άρα τα προβλήματα όμως ξεκινάνε όταν ξεκινάει η προώθηση. Άντε και το κατασκευάσαμε, το κάναμε ωραίο, το κάναμε έτσι όπως θέλουμε, είναι μια χαρά. Όταν ξεκινάμε να το προωθήσουμε και να το μάθει ο κόσμος, τότε υπάρχουν και τα προβλήματα αν είμαστε σε άλλες πλατφόρμες. Τα plugin που θα χρειαστεί για τα pixel, για το tracking, για να γίνει σωστό tracking, για να γίνει ένα σωστό server side tracking από πίσω, έτσι ώστε να καταγράφετε τα πάντα, ακόμα και από χρήστες iOS ή χρήστες που χρησιμοποιούν το Adblock, πάρα πολύ αυτοί οι χρήστες, να μπορεί να γίνεται σωστή καταγραφή μέσα, έτσι ώστε να μπορείς μετά να κάνεις dynamic remarketing, να προωθήσεις στα κοινά που θέλεις, να καταγράψεις τα κοινά σου, να κάνεις όλες τις διαδικασίες που κάνουμε στο marketing. Εκεί υπάρχουν προβλήματα. Για να δημιουργήσεις ένα σωστό tracking για όλες αυτές τις διαδικασίες σε μια πλατφόρμα όπως είναι το OpenCart ή το PrestaShop, θα σου βγουν όλα αυτά που χρειάζεσαι πάρα πολύ ακριβά. Συν το ότι ένας προγραμματιστής, είναι λίγοι προγραμματιστές, δεν είναι εύκολο να βρεις έναν developer ο οποίος να δουλέψει PrestaShop, OpenCart κτλ. Οι τιμές εκεί είναι πολύ διαφορετικές. Οπότε θέλω να το σκεφτείς καλά το τι θα επιλέξεις. Αν πάμε σε μια custom πλατφόρμα, εκεί είσαι δέσμιος της εταιρείας που έχει φτιάξει το site. Πολύ δύσκολο να μπορείς να πας σε κάποια άλλη εταιρεία να αναλάβει, γιατί η πλατφόρμα είναι custom, είναι δηλαδή κατασκευασμένη από αυτούς. Οπότε παντρεύεσαι με αυτούς. Δεν το θέλεις αυτό σε καμία περίπτωση, γιατί σήμερα μπορεί να είμαι ο καλύτερος για σένα, αλλά αύριο να μην είμαι και τόσο καλός και να θες να αλλάξεις. Να αλλάξεις τον διαφημιστή σου, να αλλάξεις την εταιρεία, το marketing agency που σε διαφημίζει. Στο WordPress θα βρεις plugin για οτιδήποτε λειτουργία θέλεις. Υπάρχει μια τεράστια κοινότητα από πίσω, πάρα πολλές εταιρείες προγραμματιστών που φτιάχνουν έτοιμα plugin. Δεν χρειάζεται να κάτσει ο developer και να φτιάξει κάτι καινούργιο, γιατί μπορεί να πάρει κάτι έτοιμο και να το χρησιμοποιήσει και να κάνει τη δουλειά που θέλεις να κάνεις. Έχει έρθει παράδειγμα σε επιχειρήσεις που είχαμε για το ίδιο αντικείμενο, την ίδια προώθηση περίπου σε δύο διαφορετικές πλατφόρμες, γιατί η μία ήταν σε PrestaShop και η άλλη ήταν σε WordPress, και βλέποντας εγώ ας πούμε τις διαφορές στο ένα και στο άλλο, ήταν τεράστια. Δηλαδή, full συστήνω και προτιμάω το WordPress. Όσον αφορά το SEO, το WordPress, η φιλοσοφία του είναι SEO friendly. Μπορείς να επέμβεις οπουδήποτε και να ρυθμίσεις οτιδήποτε θέλεις ως το κομμάτι του SEO. Δεν αντιμετωπίσαμε πουθενά πρόβλημα στα 130 Google Factors που αφορούν το SEO και τη διαδικασία που κάνουμε όσον αφορά τις αναζητήσεις στο Google, να έχουμε κάποιο πρόβλημα με το WordPress. Ένα τελευταίο, ότι υπάρχουν συνεχείς ανανεώσεις και συνεχώς ακολουθούνται οι εξελίξεις. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να βγει μια καινούργια τεχνολογία που βγαίνουν συνέχεια καινούργιες τεχνολογίες και να μην ακολουθήσει γρήγορα το κομμάτι η πλατφόρμα. Οπότε εύκολα και γρήγορα θα βρεις να κάνεις τη νέα λειτουργία που θέλεις. Ίσως κάποιοι να σου πούνε ότι είναι αργό, γενικά έχεις αργή φόρτωση σελίδων. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, το WordPress μπορεί να γίνει γρήγορο αρκεί να ξέρει να στηθεί και να έχει ένα καλό σερβερ από πίσω. Έχουμε ακούσει και το άλλο, ότι δεν μπορεί να φορτώσει πάνω από 1000 προϊόντα. Μπορείτε να μπείτε στο freemiashop.gr και να δείτε, είναι το δικό μου e-shop, έχει πάνω από 40.000 προϊόντα. Έχουμε προϊόν στην εταιρεία μας, γιατί είμαστε εταιρεία digital marketing, έχουμε e-shop το οποίο έχει πάνω από 100.000 προϊόντα και είναι στημένο κανονικά σε WordPress πλατφόρμα, οπότε αυτό δεν ισχύει. Οπότε σκέψου καλά την πλατφόρμα.